Δεν ξέρω πώς θέλετε να το χαρακτηρίσουμε τώρα. Είπαμε τα περισσότερα με την Επίτροπο, αλλά το συγκεκριμένο κατασκεύασμα, η συγκεκριμένη εφεύρεση, δεν χρειάζεται κανείς να εξηγήσει τι είδους μηνύματα περνάει προς τα έξω και τις αντιλήψεις που αναπαράγει. Ακριβώς. Να ξεκινήσω όμως από ένα σχόλιο που έχω ακούσει τώρα την Επίτροπο Ισότητας, ότι υπάρχουν κονδύλια και ότι προωθείται η ισότητα και ότι με αυτόν το περιστατικό ανατρέπεται η καλή εικόνα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα κονδύλια για την ισότητα είναι ελάχιστα. Ναι. Σε κάθε Υπουργείο θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχουν λειτουργοί ισότητας, όπου όλες οι πολιτικές και οι αποφάσεις θα περνούσαν από το δικό τους έλεγχο σε σχέση με την εφαρμογή της ισότητας. Αντιλαμβάνομαι στο Υπουργείο Εμπορίου είτε δεν υπάρχει, είτε μεταξύ των πολλών άλλων καθηκόντων ανέθεσα σε κάποιον να είναι και ο λειτουργός ισότητας, που το τελευταίο πράγμα που έχει να κάνει είναι να ασχολείται με τα θέματα ισότητας. Είναι γεγονός ότι μετά από την καταγγελία μας προχθές για το ουροδοχείο γυναίκα, πρέπει να εκτιμήσω ότι οι αντιδράσεις που υπήρξαν τουλάχιστον είναι θαρρυντικές, γιατί δείχνουν ότι αυτή η κοινωνία δεν ανέχεται τέτοια πράγματα. Ναι. Και οι αντιστάσεις και οι ευαισθησίες της είναι τέτοιες που σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν, γιατί είναι συχνά που παίρνουν τέτοια μηνύματα, τέτοια φράσεις με διάφορους τρόπους παρόμοια και θεωρούνται χαριτωμένα, αστεία και άλλα. Έτσι, αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω ότι όλοι έχουν αντιδράσει. Παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα, ναι, έδωσε την άποψή της και την καταδίκη της σε τούτο το συγκεκριμένο που έχει έρθει στη δημοσιότητα. Ναι. Εμείς είναι γεγονός ότι έχουμε εγγράψει σήμερα το θέμα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να πω ότι το υιοθέτησε εν ολόκληρη η Επιτροπή. Γράφηκε με εισήγηση του ΑΚΕΛ, κατατέθηκε από εμάς, αλλά το υιοθέτησε εν ολόκληρη η Επιτροπή. Και στόχος μας είναι να καλεστούν όλοι εκείνοι που έχουν εμπλοκή και σχέση με το θέμα. Σίγουρα θέλουμε να καλέσουμε τις γυναικείες οργανώσεις, γιατί πρέπει να ενημερωθούν και να ακούσουν, ναι, τέλος πάντων τις απαντήσεις που θα δοθούν για αυτό το θέμα. Όμως θέλουμε να καλέσουμε, ναι, και τους εξωτερικούς αξιολογητές που έδωσαν τη συγκατάθεση τους για έναν τέτοιο προϊόν, την Επιτροπή Αξιολόγησης που υπάρχει στο Υπουργείο για το θέμα. Να δούμε με ποιο σκεπτικό δέχτηκαν αυτόν το ιδιότητα και το σεξισμό. Ίσως να το θεώρησαν ότι προωθήθηκε ως ένα έργο τέχνης, ιστορικής μάλλον. Ακριβώς. Υπήρχε αυτόν το ενδεχόμενο κάποιος, αλλά δεν ήταν για το συγκεκριμένη χρήση. Ναι. Κάποιος θα μπορούσε, έστω που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ότι, ναι, είναι καλλιτέχνημα τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα που παραπέμπει σε κυριότητα και σεξισμό και υποβάθμιση της γυναίκας. Θα καλέσετε στην αρμόδια επιτροπή, κυρία Κουκουμά, και το τμήμα αυτό στο Υπουργείο Εμπορίου που ασχολήθηκε με την έγκριση αυτής Ακριβώς. της επένδυσης. Ακριβώς. Θα καλέσουμε και το Υπουργείο Εμπορίου που έχει εξετάσει τους εξωτερικούς αξιολογητές, την Επιτροπή Αξιολόγησης που υπάρχει στο ίδιο το Υπουργείο Εμπορίου. Ναι. Θα καλέσουμε εκπροσώπους της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για να μας ενημερώσει κατά πόσον ελέγχουν και είναι γνώστες που παραχωρούνται, για ποιους σκοπούς παραχωρούνται τα διάφορα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ναι. Και σίγουρα θα καλέσουμε και εκπροσώπους της εταιρείας για να δούμε με ποιον τρόπο το σκέφτηκαν. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε με ποιον ποσόν επιχορηγήθηκε και ενδεχομένως, ναι, και άλλες αξιόλογες ιδέες ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Πόσα το Ενδεχομένως να πληρώσαμε. Είχαν πει και άλλοι παράγοντες στο να. Μήπως πρέπει να εγκριθεί. διερευνηθεί και από πού προήλθε αυτή η ιδέα. Έχω πει ότι θα καλέσουμε εκπροσώπους της εταιρείας. Ναι, μάλιστα. Στη Τους γνωρίζετε συζήτηση. Δηλαδή. Έχετε ήδη κάνει την έρευνά σας. Νομίζω ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα στο διαδίκτυο. Εμάς δεν μας αφορά ποια είναι η εταιρεία και ποια είναι τα, ναι, ονόματα πίσω από την εταιρεία. Εμείς εκτιμούμε την τοποθέτηση της κοινωνίας απέναντι σε αυτό το γεγονός. Και ναι, η εταιρεία θα πρέπει να λογοδοτήσει. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να λογοδοτήσουν εκείνοι που τους έχουν εγκρίνει. Ναι. Εισηγήσεις και αιτήσεις γίνονται για πάρα πολλά θέματα. Πώς απερίφθησαν άλλα που ενδεχομένως να ήταν αξιόλογα και γιατί εγκρίθηκε το συγκεκριμένο. Τι, ναι, ήταν οι λόγοι, πράγματι θεωρήθηκε τόσο καινοτόμο ή υπήρχαν άλλοι λόγοι πίσω από την έγκριση αυτής της πρότασης. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε μιλήσει, επιχειρήσαμε από πολύ νωρίς το πρωί, κυρία Κοκουμά, να
επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Εμπορίου και την αρμόδια υπηρεσία, αυτή που εγκρίνει τα σχέδια της ενίσχυσης επιχειρηματικής καινοτομίας. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ενημέρωση, όπως μας ανέφερε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Ζητήσαμε να έχουμε τη θέση τους μέχρι και την ώρα που θα έβγαινε στον αέρα αυτή η εκπομπή. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Επικοινωνήσαμε 2-3 φορές και πάλι τηλεφωνικά μέχρι την έναρξη της εκπομπής και μας αναφέρθηκε ότι βρίσκονται σε σύσκεψη. Υπολογίζουμε είναι για αυτό το θέμα. Έδωσαν όμως μία πρώτη ενημέρωση στην Επίτροπο για την Ισότητα των Φύλων. Και από εκεί καταπιανόμαστε. Τώρα τα περαιτέρω είναι και θέμα το οποίο θα διερευνήσει και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Θα το δει και η Επίτροπο, η κυρία Αντωνίου. Ακριβώς. Και κάποιοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις επιτέλους πίσω από το σκεπτικό τους τι κρύβεται. Πόσο θα συνεχίσουν να κρύβονται και στο Υπουργείο, γιατί είναι ακριβώς δική τους εξ ολοκλήρου η ευθύνη. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις πώς έχουν εγκρίνει ένα τέτοιο προϊόν, ένα τέτοιο κατασκεύασμα και δεν ξέρω με οτιδήποτε ωραία λόγια μπορεί να σκέφτηκαν ότι ναι, είναι καινοτομία. Αναμένουμε μεγάλη αγωνία να ακούσουμε. Έχει συγκλονίσει την κοινωνία παρά τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στους άλλους τομείς της παιδείας, του συνεργατισμού και άλλων. Όλα προβλήματα και όλα τα προβλήματα αρχίζουν από το μυαλό, κυρία Κουκουμά, και υποδεικνύουν και νοοτροπίες και οι αποφάσεις και όλα. Ακριβώς. Άρα η Επίτροπο της Ισότητας έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει και να μην αφήνουμε τέτοια περιστατικά να περνούν στο απαρατήρητο, να τα χαρακτηρίζουμε αστεία, χαριτωμένα και άλλα. Μάλιστα. Γιατί έτσι θεωρεί η κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουκουμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη Στέλλα τη Σάβα.